Την εξάρθρωση διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνται στην διευκόλυνση της παράνομης εισόδου στο ελληνικό έδαφος πολιτών τρίτων χωρών και στην περαιτέρω παραλαβή και μεταφορά του στο εσωτερικό της χώρας, ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 9 αλλοδαποί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σε πρώτο στάδιο συγκέντρωναν αλλοδαπούς τρίτων χωρών στην Τουρκία και τους συνόδευαν καθοδηγούσαν ώστε να εισέλθουν πεζοί στο ελληνικό έδαφος από την περιοχή του Εύρου. Στη συνέχεια τους συνόδευαν μέσω προκαθορισμένης διαδρομής στην περιοχή της Ροδόπης, όπου τους παραλαμβάναν με αυτοκίνητα σε ομάδες 3 έως 10 ατόμων και τους μετέφεραν σε πρόχειρο προσωρινό κατάλημα σε δασική περιοχή πλησίων της Εγνατίας Οδού. Εκεί τους βιντεοσκοπούσαν να αναφέρουν τα στοιχεία τους και τα στοιχεία των μεσολαβητών τους και με χρήση σωματικής βίας και απειλές τους εξανάγκαζαν να επικοινωνήσουν με οικείους τους ή άτομα που μεσολάβησαν για τη μεταφορά τους, απαιτώντας να καταβάλουν χρηματικό ποσό από 900 έως 2.500 ευρώ μέσω ανεπίσημου συστήματος χρηματικών μεταφορών. Μετά την πληρωμή μετέφεραν τους αλλοδαπούς στη Θεσσαλονίκη με αυτοκίνητα και από εκεί ασυνόδευτοι πλέον κατέληγαν κατά κύριο λόγο στην Αττική και σε άλλους προορισμούς. Πραγματικά πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και ένα πάρα πολύ μεγάλο χτύπημα στα κυκλώματα των διακινητών. Είναι αυτό το οποίο πραγματικά όταν χτυπάμε έτσι στα κυκλώματα των διακινητών είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέω. Αυτό είναι όλη η δουλειά μας, αυτό είναι η μεγάλη αναγνώριση και πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Συνολικά συνελήφθησαν 9 μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται άλλα ακόμα 29 από ό,τι γνωρίζω. Την υπόθεση χειρίστηκε το Τμήμα Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Πορείας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής. Η επιχείρηση για την αποδόμηση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης υποστηρίχθηκε και από την Europol. Ενώ συνέδραμαν η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι ξεκίνησα με τον έναν οδηγό ο οποίος συνελήφθη από το Τμήμα Συνορικής Σύλλαξης Σαντών. Οι διακινητές μάλιστα πολλές φορές συνομιλούσαν και την ώρα που είχαν τους αλλοδαπούς μέσα στις βάρκες για να περάσουν το ποτάμι του Εύρου. Η διάρθρωση της πείρας είχε ως εξής: Μανάν και Ουσμάν τα αφεντικά. Ο Ουσμάν συντόνιζε από το κέντρο της Αθήνας, συνομιλούσε με αφεντικά στην Τουρκία. Μπουρχάν το ποτηρητή στη Βόρειο Ελλάδα. Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης τον αποκαλούσαν δάσκαλο. Συνοδοί αποκαλούνται και κατσάκια, διέμειναν μόνιμα στην Τουρκία. Ακολούθως αναλάβανε να περάσουν τους μετανάστες από τον ποταμό Εύρο μέχρι τη Ροδόπη, όπου επιβιβάζονταν σε οχήματα, αφού προσέγγιζαν τη Νέα Σάντα Ροδόπης χωρίζονταν σε μικρότερες ομάδες για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο σύλληψης. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης βιντεοσκοπούσαν τους αλλοδαπούς και τους πίεζαν να στείλουν τα βίντεο στους συγγενείς τους ώστε να τους αποστείλουν χρήματα που θα έδιναν στο κύκλωμα. Χαρτριστικά ένα μήνυμα μάλιστα ανέφερε τα εξής: Είμαι ακόμα στη ζούγκλα. Τα προηγούμενα χρήματα που είχαμε δώσει μας χτύπησαν και μας παράτησαν. Τώρα είμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη στη ζούγκλα. Μας ζητάνε από 900 ευρώ, δηλαδή 180.000 πακιστανικά. Σου δίνω ένα αριθμό από Πακιστάν και ένα από Τουρκία. Να μιλήσεις με αυτούς, να πληρώσεις για να με αφήσουν. Άλλο μήνυμα αναφέρει: Μας χτυπάνε, έχουμε πληρώσει 350.000 πακιστανικά. Πρέπει να δώσουμε 900 ευρώ για να μας βάλουν στο τρένο. Εδώ στο πλοκάμερο ξεκινούσαν από μέσα από την Τουρκία, εκεί που πρέπει να χτυπηθεί το κύκλωμα των διακινητών. Αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι τα κυκλώματα των διακινητών πρέπει να χτυπηθούν μέσα από την Τουρκία μαζί με τη συμμετοχή της χώρας μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ίδιας της Τουρκίας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει συμμετοχή και βοήθεια από την πλευρά της Τουρκίας. Τα πλοκάμια της οργάνωσης ξεκινούσαν εδώ από τον Εύρο και έφταναν πολύ βαθιά στο εσωτερικό της χώρας μας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, για τη μεταφορά όλων αυτών των ανθρώπων. Την ίδια ώρα τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη, των βουλευτών του Εύρου αλλά και των φορέων για την επέκταση του κήτου φυλακίου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια αυτής, ο Υπουργός επανέλαβε όσα έχει πει τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την επέκταση της δομής, μεταξύ των οποίων ότι θα είναι κλειστή και δεν θα μεταφέρονται μετανάστες από άλλες περιοχές της ενδοχώρας για ταυτοποίηση. Συμφωνήσαμε λοιπόν με όλους τους εκπροσώπους του Εύρου ότι πρέπει να συνεχίσει η πολιτική αποτροπής, δηλαδή ο φράχτης και η πρόσληψη των συνοδοφυλάκων. Όλοι συμφωνήσαν σε μια πεντάωρη συνδιάσκεψη που κάναμε χθες με όλους τους τοπικούς παράγοντες, τους βουλευτές, όλο το κομμάτι και των παροικών φορέων,
του Εύρου όλοι συμφωνήσαν στην αναγκαιότητα του ΚΙΠ. Η διαφωνία που υπάρχει είναι στο θέμα του δυναμολογίου. Αντιλαμβάνω και πάλι στον Εύρο υπάρχει ένα ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση με το μεταναστευτικό δικαιολογημένη. Βέβαια, δεν μπορεί μια δομή των 600 ανθρώπων να είναι απόλυτα ασφαλή και αν είναι μερικές εκατοντάδες παραπάνω να ακούγονται όλες αυτές κάποιες ακραίες φωνές ότι θα είναι η καταστροφή του Εύρου. Και αυτό είναι μια υπερβολή. Σίγουρα όλοι συμφωνούμε να γίνει βελτίωση υποδομών. Το θέμα είναι όταν αυτό θα πάει να γίνει σε εφαρμοσμένη τακτική, τι εννοεί ο καθένας μας βελτίωση υποδομών. Είτε πλέον φεύγει από τα δεν μπορώ να αντέξω αυτό το βάρος, πρέπει να μιλήσω και με άλλους και καταλαβαίνετε τι εννοεί. Και είναι φυσιολογικό, είναι πολύ σημαντική απόφαση, δεν είναι μια απλή υπουργική πράξη που δεν χρειάζεται σαφώς ούτε καν να το ξέρει το κυβερνητικό συμβούλιο ή ο πρωθυπουργός. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που θεωρώ ότι έχει φτάσει μέχρι το ύψιστο σημείο. Από εκεί και πέρα, το ότι μπλοκάρει τη διαδικασία, χωρίς βέβαια να την αποσύρει προς το παρόν, είναι ψηλοθετικό.